νέο ωράριο το Super Markets από αύριο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και βεβαίως ένα αυστηροποιημένο πλέον μοντέλο που άρχισε να λειτουργεί από σήμερα μετά και τις ανακοινώσεις της Παρασκευής. Και δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα σήμερα πρώτη μέρα. Καταρχάς να πούμε ότι για το ωράριο που μόλις τώρα ανακοινώθηκε δεν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να ανακοινώσουμε ότι αύριο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 7 μέχρι τις 10. Θα πρέπει να δούμε το κυλιόμενο ωράριο, γιατί και οι διευθυντές, αν μη τι άλλο, που κρατάνε τα κλειδιά, θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να τους αντικαταστούμε για να ξεκουράζονται. Άρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, φαντάζομαι. Πρέπει να δούμε για το κυλιόμενο ωράριο. Ήμασταν έτοιμοι για τις Κυριακές. Για το ναι. διευρυμένο ωράριο σε καθημερινή βάση, ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσω στον κόσμο το τι θα γίνει αύριο στο σούπερ μάρκετ. Αναφορικά με το χθεσινό μέτρο της Κυριακής και τον έλεγχο του συνωστισμού με επισκεψιμότητα βάσει των τετραγωνικών των καταστημάτων. Σήμερα πήγε πάρα πολύ ομαλά. Ξεκινήσαμε το πρωί και δίναμε κάρτες με τους ανθρώπους από τις εταιρείες security που συνεργαζόμαστε και με δικούς μας ανθρώπους. Κατά την είσοδο κάθε πελάτης έπαιρνε μια κάρτα και κατά την έξοδο του την άφηνε προκειμένου να ελέγξουμε τον αριθμό των πελατών που βρίσκονται μέσα στο χώρο. Είναι πάρα πολύ βασικό ότι οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στα μέτρα και προσπάθησαν να έρχονται ένας πελάτης σε ένα νοικοκυριό, άρα να μην στερούμε τη δυνατότητα την ίδια ώρα να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και κάποιο άλλο νοικοκυριό. Μάλιστα. Πάντως αυτό που διαχέεται έτσι και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως των Αθηνών, είναι ότι επικράτησε σήμερα η μάχη των σούπερ μάρκετ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς με την κάμερα, εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου τουλάχιστον, τέτοιες εικόνες δεν είδαμε. Ούτε συνωστισμό είδαμε, ούτε κόσμο να τσακώνεται. Ίσα-ίσα που ομαλά όλοι τήρησαν τα αυστηρά μέτρα, κακά τα ψέματα, που ούτως ή άλλως εσείς, όπως έχετε πει, τα τηρούσατε και από πριν. Δηλαδή τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Τώρα εντάξει, αυτό που λέμε ένας καταναλωτής ανά τετραγωνικό μέτρο, νομίζω αυτό ήταν. Ανά 10 τετραγωνικά. Μπράβο, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Νομίζω αυτό τηρήθηκε σήμερα και με την κάρτα εισόδου. Εντάξει, και νομίζω ότι τελικά μάλλον η κριτική μας είναι πιο ψύχρεμη, εφόσον εδώ επικράτησε σε σχέση με την υπόλοιπη. Έτσι, να στείλουμε και το μήνυμα, κυρία Χαλκιαδάκη. Τα ζείτε και έχετε στοιχεία καθημερινά. Σωστά. Ήδη από το Σάββατο το απόγευμα νομίζω ότι έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Είναι πιο ψύχρεμοι οι καταναλωτές. Δεν ψωνίζουν για να σοκάρουν το ντουλάπι τους με όσπρια, ρύζια και μακαρόνια και με χαρτιά υγείας. Ψωνίζουν γιατί όντως μένουν στο σπίτι και θα πρέπει να καταναλώσουν τα τρόφιμα και να έχουν τα παιδιά τους με γεμάτη χιλιά και να μην γκρινιάζουν όλη την ώρα ότι θέλουν κάτι να φάνε. Κυρία Χαλκιαδάκη, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε κι εσείς στο καταναλωτικό κοινό, μέρες τέτοιες που βιώνουμε όλοι, μια πρωτοφανή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Δεν επικράτησε η λογική τις προηγούμενες μέρες, όλοι έπαιρναν σοριδών πράγματα από πάγκους, διαπιστώθηκε αυτό. Αλλά πού πρέπει να δώσει βαρύτητα ο καταναλωτής, πάντα με σύνεση, έτσι, γεμίζοντας τα ντουλάπια στο σπίτι του. Υπάρχει επάρκεια. Τα καταστήματά μας ανοίξαν τα περισσότερα και την Κυριακή προκειμένου να ανεφοδιαστούν και να τα βρουν οι πελάτες μας σήμερα το πρωί σε ετοιμότητα. Σίγουρα είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση που βιώνουμε όλοι και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει μία έλλειψη σε απολυματικά και αλκοολούχους λοσιών και αντισηπτικά μαντιλάκια, αλλά συνεχώς παραλαμβάνουμε και συνεχώς τα διαθέτουμε στα καταστήματα. Δεν υπάρχει όμως λόγος ανησυχίας. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, δεν αφορά βεβαίως εσάς, αφορά άλλες περιπτώσεις οι οποίες μας παίρνουν τηλέφωνο και καταναλωτές και τηλεθεατές μας καταγγέλουν για περίεργες ανατιμήσεις σε προϊόντα. Δεν ξέρω, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Είστε άνθρωπος που οσφρίζεστε την αγορά, ξέρετε τι γίνεται. Νομίζω και τι να προσέχουν και εκεί βεβαίως. Η έλλειψη προσφοράς και αυξημένη ζήτηση σίγουρα αντιδρά έτσι η αγορά λίγο απότομα. Στη δική μας περίπτωση σίγουρα δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ίσα-ίσα οι προσφορές συνεχίζονται, τα φυλάδια, τα τηλεοπτικά μας, οι τηλεοπτικές προσφορές συνεχίζονται κανονικά, ανεξάρτητα αν το είδος είναι σε υπερβολική ζήτηση ή όχι. Θα πρέπει οι καταναλωτές να εμπιστευτούν τα κανάλια που ούτως ή άλλως εμπιστευόταν μέχρι τώρα και να μην πέφτουν, είπαμε, η κριτική είμαστε και σωστοί και ψύχρεμοι και έξυπνοι, να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Να είστε καλά, κύριε. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Μία παράκληση. Ναι. Επειδή μου δίνετε την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το προσωπικό μας, όλους τους συνεργάτες και όλους τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη τους όλες αυτές τις μέρες προκειμένου να εξυπηρετήσουν με χαμόγελο, ψυχραιμία και υπομονή όλο τον κόσμο που σειραίει
από τα καταστήματα, από τα σούπερ μάρκετ. Πραγματικά δεν είναι μια μάχη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε και την υγεία τους και την ψυχραιμία τους και να τους έχουμε με όσα μέτρα μπορούμε ασφαλείς. Σήμερα κιόλας μπήκαν προστατευτικά στα ταμεία πλεξικλάς προκειμένου να μειώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη φυσική επαφή με το πελάτη και να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι και οι πελάτες. Έχουν προχωρήσει ήδη σε μικροβιολογικές απολυμάσεις μετά το πέρας των καταστημάτων και νομίζω ότι ο καθένας προσέχοντας τον εαυτό του και την ατομική του υγιεινή θα πάνε όλα καλά. Πολύ χαίρομαι, γιατί ξέρετε, κύριε Χαλκιαδάκη, και το ζείτε και εσείς καθημερινά, ζούμε σε μία περίοδο τις τελευταίες ημέρες που έχουν αλλάξει και λίγο οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας. Υπάρχει μία καχυποψία άνευ λόγου που πραγματικά έπρεπε να μείνουμε απλά στα μέτρα πρόληψης, αλλά εσείς φροντίζετε ακόμα και γι' αυτό, και βεβαίως υπάρχει η άριστη επικοινωνία μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και βεβαίως των υπαλλήλων της εταιρείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χαλκιαδάκη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευελπιστώ ότι θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν.